centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Περάσαμε λοιπόν και το Πάσχα. Θυμίζω ότι θα συζητούσαμε πάρα πολύ τώρα έντονα. Θα ήμασταν στις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας και για την έκθεση. Θέλω ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί έχουμε κάποια νέα για νέα ημερομηνία έκθεσης. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα η έκθεση δεν εξαρτάται από εμάς πρώτον, ναι. Άμα ήταν στο χέρι μας θα την κάναμε τώρα. Το βασικό είναι να δοθεί το και από την πολιτεία. Ναι. Πρώτο ζητούμενο είναι αυτό. Και δεύτερο ζητούμενο είναι το να επιτραπεί στη χώρα μας να δέχεται και αεροπλάνα τουρίστες. Από ξένες χώρες, ναι. Από ξένες χώρες, ναι. Δηλαδή η Ρωσία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βρίσκεται σε πολύ άσχημο σημείο. Mm-hmm. Σε καθημερινές επικοινωνίες που έχουμε με τη Μόσχα έχει χιλιάδες κρούσματα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, προσωπική εκτίμηση, στην Ρωσία θα τραβήξει κανένα δίμηνο. Αν τραβήξει κανένα δίμηνο, σημαίνει ότι επειδή ο Ρώσος είναι ο πρώτος που έρχεται εδώ, σημαίνει ότι δεν πετάει η Ρωσία προς την Ελλάδα, δεν θα γίνει και έκθεση? Ναι, νομίζω βασική προϋπόθεση για να γίνει έκθεση θα πρέπει να ξεκινήσουν οι πτήσεις από Ρωσία προς Ελλάδα. Οπότε και να μιλάμε κάτι τώρα, νομίζω είναι δώρο-άδωρο. Άρα δεν μπορείτε να πάτε έστω σε πιθανές ημερομηνίες, όπως καταλαβαίνω, κύριε Τσούκο, ούτε καν σε πιθανές ημερομηνίες? Πιθανές ημερομηνίες έχουμε, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμη, πιθανές ημερομηνίες έχουμε. Μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε? Κοιτάξτε, εμείς προσανατολιζόμαστε για τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Βλέπετε εκείνη τη βδομάδα λοιπόν τις ημέρες που είναι από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Πιστεύετε, ναι, κοιτάξτε, ότι θα έχουν λυθεί μέχρι τότε τα προβλήματα? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα πρώτα θέλω θα έχει λυθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι η Ελλάδα, ξαναλέω. Ναι. Άμα αναλογητέμβριο η έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη ήδη, ναι, έχει πάρει το πράσινο φως για να γίνει. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι... Άρα κάπου εσείς, κάπου εκεί θέλετε να κολλήσετε κι εσείς, κάπου λίγο πριν την έκθεση? Ναι, όπως καταλαβαίνετε ότι από πλευρά Ελλάδος νομίζω δίνεται το ok για εκείνες τις ημερομηνίες, ναι, για να υπάρχει συνωστισμός, να το πω έτσι. Οπότε είναι το βασικό ζητούμενο τώρα να δοθεί και τις άλλες χώρες. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι τέλος Μαΐου δεν πετάει καμία πτήση, όλες οι χώρες είναι αποκλεισμένες. Ιούνιο-Ιούλιο δεν το συζητάτε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ιούνιο-Ιούλιο είναι λίγο δύσκολο. Αύγουστο, αν πάμε και καμιά θάλασσα, δύσκολο. Άρα λοιπόν, η πιο πιθανή ημερομηνία για να γίνει η έκθεση φέτος είναι τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, κοιτάξτε, εκεί βλέπουμε και μακάρι να μπορούμε να την κάνουμε και πιο νωρίς, αλλά νομίζω ότι το έναυσμα για να, ναι, αρχίσει και η Καστοριά να κινείται λίγο ο, ναι, κλάδος μας, νομίζω θα είναι όταν ανακοινώσουμε την έκθεση. Δηλαδή, ναι, θα ανακοινώσουμε την έκθεση και θα μπορέσει ο κόσμος, νομίζω, να αρχίσει σιγά σιγά να ετοιμάζεται. Νομίζω τότε θα δοθεί το έναυσμα της. 29-30 Αυγούστου βλέπω είναι Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Εμείς βέβαια δεν θα ανακοινωθεί βέβαια εκείνη την εποχή. Δεν σίγουρα, πολύ σίγουρα, νωρίς, σίγουρα. Ούτως ώστε να μπορεί και ο κόσμος να προετοιμαστεί. Ναι. Είναι μια έκθεση όμως που θα γίνει με τι κολεξιόν, και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παγκόσμια μια έκθεση Γούνας Αύγουστο, παράδειγμα, του Ξάρι, κύριε Τσούκα. Θα είναι κάτι ίσως μοναδικό. Εντάξει, κοίταξε. Άμα γινόταν η έκθεση τώρα, όπως αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, σε πληροφορώ ότι πραγματικά οι θέσεις όλες θα γινόταν το διαχωρισμό. Το πρωτό. Ναι. Νομίζω ότι λόγω του ότι δεν έγινε και καμία άλλη έκθεση στον κόσμο,
Θα είχαμε και Μιλάνο, δουλειά εκτός από συμμετοχή. Θα με πεις έγινε το Μιλάνο, αλλά έτσι πως έγινε. Το Μιλάνο έτσι πως έγινε. Πάση περιπτώσει. Ναι. Νομίζω ότι θα με πεις ποιος θα έρθει Τσούκα να στην Καστοριά. Δεν δούλεψε κανένας. Συμφωνώ. Ναι. Δεν δούλεψε κανένας. Ποιο θα δουλέψει με αυτό το Σεπτέμβριο. Εδώ είναι το άλλο μεγάλο ερώτημα τώρα. Θα κλείσουμε το θέμα της. Θα ξαναδουλέψουμε. Κοιτάξτε, σίγουρα τα γουνοποιητικά καταστήματα το Μάιο σίγουρα θα είναι κλειστά. Άρα λοιπόν, μισό λεπτά και να τα βάζουμε ένα, να κλείσουμε λίγο την έκθεση και να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει νωρίτερα από τον έκθεση. Υπάρχει περίπτωση να γίνει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου ή υπάρχει και περίπτωση, γιατί κάπου το άκουσα και αυτό, ηχθεί μαζί με το Fair Shopping Festival, μαζί έκθεση και Shopping Festival. Ναι, και αυτό είναι στη σκέψη. Και αυτό το έχω ακούσει, γι' αυτό στο αλλά λέω. Πρώτη επιλογή μας είναι να γίνουν και τα δύο, έστω και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τελικά. Ναι, σίγουρα, αν γίνει η έκθεση το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει το φεστιβάλ, έτσι. Αν γίνει η έκθεση το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται το φεστιβάλ. Νομίζω μετά από ένα μήνα είναι, δεν νομίζω. Μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν που άκουσα, δηλαδή να γίνει και για μαγαζιά και φεστιβάλ, δηλαδή να υπάρχουν και οι εκπτωτικές τιμές εκεί. Μπορεί κάποιος να υποφεληθεί. Καθόλου. Να το κάνουμε έτσι, στα τέλη Αυγούστου. Πάμε τώρα για τα γουναράδικα. Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει πραγματικά, κύριε Τσούκα, όλοι οι γουναργάτες και φαντάζομαι και εσείς που είστε ιδιοκτήτες, πότε θα ξανανοίξουν τα μαγαζιά. Μάιο λέτε και το είπατε νωρίτερα, αποκλείεται. Δηλαδή δεν βλέπετε να είστε στα καταστήματα εκείνα, στο κομμάτι εκείνο των καταστημάτων που θα ανοίξουν πρώτα, όπως είναι τα εμπορικά. Βλέπετε ότι θα φάμε και τον Μάιο στην Καστοριά. Ναι, έτσι βλέπω. Κοίταξε, και επειδή να σου πω την αλήθεια, αυτό εμείς το προβλέψαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και ασχοληθήκαμε ώρες ολόκληρες με mail στα Υπουργεία κάτω για να μπορέσουμε να δώσουμε όλους τους CAD για να μπουν οι εργαζόμενοι μέσα και όπως πράγματι μπήκανε. Δεν μπήκαν όλοι. Μας λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Πολλοί γουνεργάτες βγήκαν στην ανεργία 31 Δεκεμβρίου και δεν μπορούν να πάνε κάνουν αυτή την παράταση της επιδότησης για την ανεργία. Έχουν και αυτά τα προβλήματα ορισμένοι γουνεργάτες. Από την άλλη, όσοι δούλευαν όντως το πρώτο τρίμηνο, μπήκαν σε αναστολή, θα το πάρουν. Ναι, ήδη νομίζω αρκετοί το πήραν. Ε. Βέβαια. Το πήρανε. Και περιμένουν να το πάρουν και το Μάιο, αφού είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, κάποιοι θα πάρουν και το Μάιο. Σήμερα μιλούσα με τον λογιστή. Σήμερα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις κάποιοι για να μπουν. Ναι. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά εμείς εδώ πέρα στον Προφητηλία δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί με τον κύριο Ρίζο. Ώρες ολόκληρες φάγαμε στα τηλέφωνα με τα Υπουργεία. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το μεγάλο το κακό καταφέραμε τουλάχιστον κάποια χρήματα κάποιο να πάνε ένα στους... μικρό βοήθημα έστω να μπορέσει να πάρει ο εργαζόμενος. Ναι. Αν δεν δουλέψουμε και τον Μάιο, Ιούνιο... Ιούλιο είμαστε έτοιμοι να ξανανοίξουμε τα γουναράδικα, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, σίγουρα τα γουναράδικα θα ξανανοίξουν Ιούνιο, γιατί κακά τα υπάρχει πρώτη ύλη, να... υπάρχει δηλαδή, μπορούμε, δημοπρασίες και εκεί χαμός. Όλοι οι γουνοποιοί από δέρματα είναι στο φουλ. Α, είναι, ξέρετε. Μάλιστα. Ναι, χρήματα δεν έχουμε, δέρματα έχουμε. Δέρματα έχουμε, χρήματα δεν έχουμε. Έχω, ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν από Ιούνιο να ετοιμάζουν λίγο κολεξιόν για τα νησιά. Ναι. Ειδικά κατά ψέματα, προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι εάν θα πάνε κάπου τουρίστες, θα είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα νομίζω είναι στην καλύτερη θέση από όλο τον άλλο κόσμο. Εάν πραγματικά έρθει ο τουρισμός, θα έρθει μόνο στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα ξανανοίξουν οι 800 πόσες βιτρίνες ανοίγουν κάθε χρόνο σε νησιά και παραθαλάσσια μέρη? Δεν ξέρω αν ανοίξουν οι 800, αλλά σίγουρα κάποιες θα ανοίξουν σίγουρα. Δεν θα είναι σαν τις άλλες χρονιές που ήταν περίπου τόσες, αλλά και οι μισές να ανοίξουν, λέτε, κάτι θα κάνουν. Σίγουρα θα ανοίξουν. Κοίταξε, κάτι θα γίνει, εντάξει. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Εάν έρθει τουρισμός, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Αν δεν έρθει... Ένα και δύο να δώσεις, κέρδος θα είναι. Αν δεν έρθουν, τότε δύσκολα και να ανοίξουν. Εάν δεν έρθουν, τότε, εντάξει, τι να πούμε, και να ανοίξουν.
Γιατί συνήθως τέτοια εποχή άρχισαν να φεύγουν οι δικοί μας εδώ να ανοίξουν τις βιτρίνες, έτσι δεν είναι? Μάιο, Η μισή σεζόν, το μισό καλοκαίρι σίγουρα θα χαθεί, το αλλά πέστο, το άλλο μισό, ό,τι μπορέσεις, το άλλο μισό. Αν μπορέσουμε να βάλουμε και την έκθεση μετά, ό,τι μπορεί να γίνει. Εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα, ξέρουμε ότι και η γούνα είναι ένα εποχικό επάγγελμα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσούκα, αν πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις, οι γονοποιητικές επιχειρήσεις, όταν με το καλό ανοίξουν, θα πάρουν το προσωπικό που είχαν πριν κλείσουν. Είναι πολύ βασικό αυτό και το ρωτάνε όλοι οι γονεργάτες με πολύ μεγάλη αγωνία. Θα μας ξαναπάρουν? Σας ξαναρωτάω όλοι λοιπόν, θα τους ξαναπάρετε? Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή ναι. Προσπαθούμε στα νησιά να κολλήσουμε και την έκθεση, ούτως ναι. ώστε να υπάρχει μία ροή, ναι. Να μπορεί το προσωπικό να δουλεύει. Σίγουρα να μπορεί και ο εργοδότης να έχει λίγο παραγωγή για να μπορεί να απασχολήσει λίγο τα άτομα. Ναι. Νομίζω ότι κουτσά στραβά με όλους που μιλάω τους επιχειρηματίες, δηλαδή πιο πολύ αγωνιούν για το προσωπικό παρά για τους ίδιους. Αυτό είναι αλήθεια, σας το λέω, σας μιλάω έντιμα. Νομίζω ότι άμα τελειώσει αυτό το κακό και έρθει λίγο ο τουρισμός, θα ξεκινήσουν τα νησιά και έρθει και η έκθεση από πίσω, νομίζω ότι θα έρθει μια έτσι λίγο επιστροφή στην κανονικότητα, θα έλεγα. Άρα η πρόθεσή σας, αυτό λέτε, η πρόθεσή σας είναι όσοι δούλευαν πριν να δουλέψουν και μετά. Οι συνθήκες όμως θα μας πούν πόσοι θα δουλέψουν έτσι πραγματικά. Έρχεται και ένα μήνυμα εδώ. Έχετε σκεφτεί, λέει το μήνυμα, την πιθανότητα, μια και σκέφτεστε κοντά στην έκθεση Θεσσαλονίκης και θα πρόσθετα εγώ και με τις σχέσεις που έχετε ίσως και με τη Χέλεξπο και με τον κόσμο που θα πάει σίγουρα στην έκθεση εκεί, ειδικά για φέτος, αν θα μπορούσε να γίνει η έκθεση κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη? Η δικιά μας να γίνει Θεσσαλονίκη? Ναι, η δικιά μας, ναι. Κοίταξε. Με δεδομένο ότι θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και που θα είναι πιο εύκολη κατευθείαν και η πρόσβαση. Δεν ξέρω. Εμείς πέρσι είχαμε περίπτωση στην Χελέξπο για πρώτη φορά. Ναι. Πράγματι έχουμε μια άριστη σχέση με τη διοίκηση Φυσικά. Και την Χελέξπο. Εμείς πέρσι είδαμε ότι πιο πολύ, και φέτος θα είμαστε, πιο πολύ είναι δημόσιες σχέσεις παρά δουλειά, δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα, είναι αδύνατον. Το κοινό που πάει εκεί πέρα δεν απευθύνεται στη γούνα. Εμείς θα πάρουμε πάλι περίπτερο εκεί πέρα, προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διαφήμιση της εκθέσεώς μας. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε μια έκθεση. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Εμείς έχουμε καταφέρει με τη βάση των δεδομένων που έχουμε εδώ με τους πελάτες, να έχουμε καταφέρει να τους φέρνουμε απευθείας πτήσεις στην Καστοριά. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν έχει καμία διαφορά να πάει Μόσχα Σαλονίκη, Μόσχα Καστοριά. Ναι. Μπορούμε να τους φέρουμε εδώ πλέον. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με άλλες εκθέσεις ή να μπλέξουμε με άλλες εκθέσεις, όχι, όσο μεγάλες και αν είναι. Με δεδομένη την παρουσία του κόσμου μπορούμε και μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Προσωπική μου εκτίμηση, κύριε Νατσούλη. Εντάξει, αυτό θα το λέγαμε μόνο για φέτος, φυσικά, έτσι. Λόγω των συγκυρίων δεν θα το παγιώναμε. Προσωπική μου εκτίμηση, νομίζω ότι η έκθεση της Καστοριάς θα είναι η μοναδική που θα επικρατήσει όλο τον κόσμο. Στο τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσούκα, βλέπουμε λοιπόν και κάνουμε. Είστε αισιόδοξοι ότι θα βγούμε από αυτό το πράγμα και θα ξαναμπεί η ζωή μας στην κανονικότητα, κύριε Τσούκα? Κοίταξε, ο Θεός είναι μεγάλος, έτσι. Νομίζω ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και όλοι όλα τα επαγγέλματα θα σώσουμε τη χρονιά. Έτσι, τι να πω, αυτό ευελπιστώ. Στο τέλος να σώσουμε και η Παναγιά και νομίζω έτσι θα γίνει. Γιατί μέχρι τώρα τα δεδομένα είναι καταστροφή για τους πάντες. Αν το δεύτερο εξάμηνο μπορέσει και σώσει κάτι, θα δούμε. Να σώσει τη χρονιά, όχι για κέρδη. Να σώσει τη χρονιά. Λοιπόν, κύριε Τσούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα ενδιαφέροντα που είπαμε και για τις πιθανές ημερομηνίες που μας δώσατε. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.